Συλλόγου Μεγαλοπόλεως και ιδιαίτερα θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους προσκεκλημένους που μας τιμούν απόψε με την παρουσία τους. Ο Κινητικός Σύλλογος Μεγαλόπολης, έχοντας μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, εποπτεύεται από τη Διεύθυνση Δασών Τρομού Αρκαδίας, η οποία ελέγχει τη διαχείριση των οικονομικών του πόρων που προέρχονται αποκλειστικά από τα χρήματα περίπου 850 μελών κυνηγών της περιοχής μας. Βασικός μας σκοπός είναι η οργάνωση των μελών μας, ο συντονισμός της δράσης τους, η διαφύλαξη των συμφερόντων τους, η κοινή κατάρτιση και παραγωγή τους προς την απόκτηση της αναγκαίας πειθαρχίας, της συνείδησης για την εφαρμογή των ισχυωσών νομοθεσιών θύρας και ταυτόχρονα στην προσπάθεια της πολιτείας για την προστασία, στη διατήρηση και ανάπτυξη του θεραματικού του πλούτου και το φυσικό και το σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί συμπατριώτες, καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίδεται να απευθυνθώ σε όλους εσάς, τους μεγαλοπολίτες, αλλά και τους κυνηγούς της ευρύτερης περιοχής. Είναι γνωστό ότι η πατρίδα μας βρίσκεται στο μέσο μιας συστημικής, οικονομικής, κοινωνικής και κρίσης αξιών που εδώ και πολλά χρόνια με τρόπο επώδυνο και άδικο βιώνει ο λαός μας. Βιώνουμε όλοι, βιώνετε όλοι εσείς. Νομίζω ότι αυτή την κρίση μπορούμε να την υπερβούμε αν εμείς όλοι οι πολίτες, επιδεικνύοντας αλληλεγγύη μεταξύ μας και συγχρόνως αναπτύσσοντας δημιουργικές πρωτοβουλίες για τον τόπο μας, μπορούμε να δώσουμε διέξοδο στα διέξοδα τα οποία εμφανίστηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κατά το ίμιση νιώθω μεγαλοπολίτης, είμαι ανεμοδουρέως για όσο ξέρω και κατά δεύτερον γιατί εδώ στη Μεγαλόπολη έκανα τα πρώτα μου ιατρικά βήματα. Οπότε μέσα σε αυτές τις δύσκολες και κρίσιμες μέρες που περνάμε, πραγματικά είναι όαση χαράς το να βρίσκομαι ανάμεσά σας. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτον, είμαστε δίπλα στο Κινητικό Σύλλογο με αυτά που ανέφερε ο πρόεδρός του. Ό,τι χρειαστεί και όποτε χρειαστεί θα το συνδράμουμε ανάλογα με τις δυνάμεις μας. Ένα δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι ότι άκουσα προτιμώ στον κύριο Ιλιού, το κυνήγι αποφέρει στην οικονομία σε ετήσιο τζίρο σύμφωνα με τα στοιχεία της MRP 1 δις ευρώ και άνω. Είμαστε μια οικογένεια η οποία θέλουμε την υποστήριξη όλων και πιστεύω ότι την έχουμε. Ένα πράγμα θα σας πω μόνο, ότι καλό το ίντερνετ παιδιά, συνάδελφοι, αλλά μέχρι να κάνουμε τη σωστή χρήση. Όχι αυτά που γίνονται με το Facebook, προσοχή, γιατί θα γυρίσει κατά του κυνηγίου. Και αυτό που θα ήθελα επίσης να επισημάνω είναι ότι όλοι οι κυνηγοί πρέπει να είμαστε δίπλα στις κυνηγικές οργανώσεις. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην αποψηφία. Τον κύριο πρόεδρο του Συλλόγου, όπως και όλα τα μέλη του Συμβουλίου, εύχομαι σε όλους τους κυνηγούς της περιοχής μας καλή, επιτυχημένη και προπάντων ασφαλή κυνηγητική δραστηριότητα και εύχομαι σε όλες και όλους απόψε καλή διασκέδαση. Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτες, και αυτό το λέω με πλήρη γνώση γιατί πολύ τυπικά να μου Μαντίνιος, ουσιαστικά μεγαλοπολίτης, γνωριζόμαστε με όλους σας και με γνωρίζετε όλοι αρκετά χρόνια. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν σήμερα που είμαι μαζί σας. Μαζί με αγαπητούς φίλους, αγαπητούς συμπατριώτες. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και όλο το Συμβούλιο που δίνει την ευκαιρία αυτή να είμαι κοντά με εσάς, τους κυνηγούς, οι οποίοι απολαμβάνετε την μεγαλοπολίτικη γη, απολαμβάνετε την αρκαδική γη, η οποία είναι θυμισμένη. Συγχρόνως όμως, και το σώμα σας το γυμνάζετε και η ψυχή σας είναι πιο ωραία εκεί στα αρκαδικά βουνά τα οποία απολαμβάνετε. Συγχρόνως όμως, είστε και οι φύλακες των βουνών μας. Είστε οι άνθρωποι οι οποίοι περιφέρεστε στα βουνά μέσα και βλέπετε προβλήματα και μας ενημερώνετε. Δεν θα πω αυτό που είπατε για την τοπική οικονομία που και εκεί βοηθάτε. Σήμερα εδώ πέρα
είμαστε για λόγους. Είμαστε να διασκεδάσουμε. Γι' αυτό οι πολλοί λόγοι είναι φτώχεια. Πάντως η περιφέρεια Πελοποννήσου είναι κοντά σας. Έχετε τον ομιλιότητο Γιώργο εκπρόσωπό σας και ήδη με 24 χιλιάρικα θα σπείρουμε και μήκο και θα βάλουμε και ποτίστρες με τα θυράματα. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση και αυτό που λέω πάντα, ιδιαίτερα στις γυναίκες των κυνηγών που τις κρύες μέρες του χειμώνα θα σας αφήνουν μόνες σας. Διασκεδάστε και ξεσαλώστε απόψε. Χρόνια πολλά. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι σήμερα εδώ μαζί σας. Το κυνήγι παραδοσιακά είναι μια δραστηριότητα που απευθύνεται σε άνδρες. Όμως το κυνήγι σαν μια οικολογική δραστηριότητα είναι μια πατροπαράδειωτη ενέργεια που απευθύνεται σε όλους μας, και άντρες και γυναίκες. Πραγματικά σε μια περίοδο που δήθεν η οικολογία είναι της μόδας, εμείς πιστεύουμε βαθύτατα ότι το κυνήγι είναι μια δραστηριότητα που μπορεί να κρατήσει τη φύση μας ζωντανή. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια, η φύση χωρίς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος χωρίς τη φύση δεν μπορεί ποτέ να υπάρξει. Λελογισμένη με κανόνες λοιπόν κυνηγετική δραστηριότητα και εύχομαι σε όλους καλά και ασφαλή κυνήγια. Χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία. Συγχαρητήρια σε όλους. Καλησπέρα σας, καλή διασκέδαση. Πάντα ο κυνηγιωτικός έργος μεγαλόπολης έχει έναν τρόπο να μας συγκινεί. Βλέπω απόψε πολύ κόσμο, βλέπω ορχήστρα επίπεδου Champions League, βλέπω όλη τη διοργάνωση επίπεδου Champions League. Συγχαρητήρια στο Σύλλογο των Κυνηγητικών της Μεγαλόπολης, τους φίλους μας όλους, οι οποίοι σέβονται το περιβάλλον και ακούω απόψε πολύ ευχάριστα πράγματα και από την περιφέρεια και από τον Κυνηγητικό Σύλλογο. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ.